Hello, attendees. This is a lost children's announcement. Would the father of a boy in a yellow t-shirt kindly make his way to the information center? Κάθε έναρξη μιας διοργάνωσης ξέρουμε ότι κουβαλά πάνω της πολλά όνειρα και ελπίδες διάκρισης. Έτσι είναι και η σημερινή πρώτη, στην οποία παίχτες, παράγοντες και κόσμος δικαιούνται να κάνουν όνειρα για το μέλλον τους στη διοργάνωση. Βέβαια, το νόμισμα έχει και την ανάποδη όψη του, το δράμα. Αυτή όμως είναι και η μαγεία του ποδοσφαίρου και της ζωής γενικότερα. Το γιν και το γιάνγκ, όπως διδάσκει η ανατολική φιλοσοφία. Πρόκειται για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γήπεδα του κόσμου. Ποιος παίκτης άραγε δεν θα ήθελε να αγωνιστεί εδώ μέσα? Σε περίπτωση που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, το παιχνίδι έχει ήδη αρχίσει. Συνεχίζουν να ασκούν πίεση, κερδίζοντας ένα κόρνερ. Θα στείλει δίπλα του την μπάλα. Πάσα με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Και απομακρύνει την μπάλα. Προφανώς δεν θέλει να ρισκάρει. Ευκαιρία να σουτάρει. Σηκώθηκε το σημαίακι εδώ. Οριακά πάντως μάλλον ήταν offside. Γιώργο, ποιον θα διάλεγες σήμερα ως σημαντικότερο? Ο Gianluigi Donnarumma είναι ένα φαινόμενο. Πρέπει να είσαι πραγματικά ξεχωριστός για να φτάσεις μόλις τα 16 σου στο κορυφαίο επίπεδο και να μπορέσεις και να παραμείνεις εκεί από τότε. Με την κορμοστασιά και την αθλητικότητα που είχε, όπως και με τη φοβερή αυτοπεποίθηση που έχτισε, έχει πραγματικά όλο το πακέτο. Ναι, ενδιαφέρουσα θα έλεγα η ιδέα σου. Για ασφάλεια θα διώξουν. Και να η ευκαιρία για την αντεπίθεση. Αυτό είναι πάντα ένα ρίσκο αν δεν προσέξεις. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Κατάφερε και την κράτησε. Και θα τη στείλει μπροστά πίσω. Πολύ καλή πάσα. Βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτική θέση. Ριψοκίνδυνη προσπάθεια. Αφού του βγήκε όμως, μπράβο του. Γνάμπρι. Μίλερ. Το σούτ. Διάβασε σωστά τη φάση και έδιωξε την μπάλα. Ο Ολυμπιακός κέρδισε το δεύτερο κόρνερ. Ενώ η άλλη ομάδα... Έτοιμος να σουτάρει. Είχε όλο το τέρμα μπροστά του. Αδικαιολόγητος. Είχε ολόκληρο τέρμα μπροστά του. Πολλές επιλογές, αλλά κατάφερε και αστόχησε. Σούλε. Σλότερμπεκ. Αντέχουν ακόμα. Ω, φοβε. Με καλές προϋποθέσεις αυτό το σούτ. Τίποτα. Ας το ξεχάσουμε αυτό το σούτ. Σαν να ζητάει συγγνώμη εδώ. Ξέρει πολύ καλά πως η κλίση του σώματός του ήταν εντελώς λάθος. Έτσι όπως μπήκε στην μπάλα, το σούτ δεν είχε καμία ελπίδα. Γνάμπρι. Ο Μίλερ με την μπάλα. Άκομψη η επέμβασή του. Κάνει φάουλ.
σύστηκε το οριζόντιο δοκάρι. Αυτό ήταν πραγματική κανονιά. Καταφέρνουν να απομακρύνουν τον κίνδυνο. Ράουμ. Βρήκε στεναρή αντίσταση εδώ. Δεν μπόρεσε. Γκιουντογκάν. Πολύ αποτελεσματική η προβολή του. Κέρδισε την μπάλα. Αριστοτεχνική προσπάθεια. Γεμίζει και με το κεφάλι πάει για γκολ. Α, κρίμα. Μπορούσε και καλύτερα. Ήταν παλιά ξηράφι. Κάτι τέτοιες ενέργειες νομίζω ότι σπέρνουν τον πανικό στην αντίπαλη άμυνα. Ναι, πέρασε η παλιά. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Προσπάθησε να τον ταΐσει. Αλλά δεν ήταν καλή η συνεννόησή τους. Και θα τη στείλει προς τα πίσω. Εδώ χαραμίστηκε η μπάλα. Τον τροφοδοτεί έξω. Και προσπαθεί να σουτάρει. Βρέθηκαν πολύ κοντά στον γκολ σε αυτή τη φάση. Καλή προσπάθεια. Θα ήθελε πολύ να κάνει τον τερματοφύλακα να ανησυχήσει. Σούλε. Γκιουντογκάν εδώ. Μίλερ. Χάβερτς. Η μπάλα είναι εκτός. Όχι, του την έκλεψε. Καλή προσπάθεια. Γκνάμπρι. Σύριγμα και λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Μέχρι στιγμής καμία ομάδα δεν έσπασε το ρόδι. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν προσπάθησαν, ούτε πως έλειψε το ενδιαφέρον. Σίγουρα βοηθάει πολύ μια ομάδα, στην ψυχολογία της κυρίως, να κλείνει το πρώτο ημίχρονο έτσι εντυπωσιακά. Θα πρέπει βέβαια να διατηρήσει τη συγκέντρωσή της και στο δεύτερο μέρος, μπαίνοντας στον αγωνιστικό χώρο με το ίδιο πάθος και την ίδια ένταση. 0 ιστοπηλίκων μέχρι στιγμής. Για να δούμε στα επόμενα 45 λεπτά. Ο αγώνας άρχισε και πάλι. Ο Ολυμπιακός, νομίζω, είχε τον πλήρη έλεγχο. Μπορεί να μην αντανακλάται στο σκορ, αλλά πιστεύω είναι μόνο θέμα χρόνου να γίνει και αυτό. Πολύ καλή πάσα. Ναι, θα το κάνει. Πολύ σωστή η τοποθέτηση του goalkeeper. Με την εμπειρία του διάβασε προκαταβολικά τη φάση. Ο Ράουμ είναι συνήθως φαρμακερός από τέτοια απόσταση, αλλά δεν του βγήκε όπως θα ήθελε. Σλότερμπεκ. Ράουμ. Ρούντιγκερ τώρα. Κίμιχ. Χάβερτς. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Συνέχεια με πλάγιο. Γκιουντογκάν. Ο Ολυμπιακός σίγουρα τα δίνει όλα σε αυτόν τον αγώνα. Νομίζω πως είναι άξια θαυμασμού η προσπάθειά τους.
Ο προπονητής τους πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα πει στους παίκτες του να παίξουν πιο επιθετικά. Και τότε θα βάλει ακόμα πιο δύσκολα στο μεγάλο αντίπαλο. Γκιουντογκάν θα γεμίσει την Κλωτσάη. Σλότερμπεκ. Σούλε. Ο Γκιουντογκάν με την μπάλα. Μέχρι στιγμής καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει καταφέρει να βάλει τη σφραγίδα της στο μάτς. Βγαίνουν μπροστά. Βλέπει δίχτυα από εκεί. Ωραίο σουτ. Είναι μέσα. Εδώ ενήργησε πολύ πονηρά. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στο τερματοφύλακα. The goal for Olympiacos after 66 minutes is number 11. Η ισοπαλία έσπασε τελικά. Να ομολογήσουμε όμως πως δεν έσπασε από την ομάδα που όλοι είχαμε στο μυαλό μας. Ξεκινάει η κόντρα. Πήγε η ψυχή τους στην κούλουρη των οπαδών της ομάδας, αλλά τελικά ανακουφίστηκαν. Φοβερή προσπάθεια, πραγματικά τους γλίδωσε από μεγάλους μπελάδες. Αυτό για μένα είναι ο ορισμός του τι δεν πρέπει να κάνεις όταν βγαίνεις στην αντεπίθεση. Θέλει απλά και σίγουρα πράγματα. Κρίμα για τους συμπαίκτες του. Μίλαν. Χάβερτς. Είναι σε πολύ πλεονεκτική θέση. Καταφέρνει να διώξει. Σεντράριο Μίλ, που έκανε τάκλιν μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μάλλον είναι πέναλτι. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να γίνει. Αλλά έγινε. Οι παίκτες διαμαρτύρονται για να βρουν το δίκιο τους. Ο διαιτητής όμως δεν δέχεται κουβέντα. Δεν αστόχησε και έτσι φέρνει το παιχνίδι και πάλι στα ίσια. Φάνηκε από το πώς πήγε πάνω στην μπάλα ότι θα το έβαζε. Αυτοί οι σπεσιαλίστες πρέπει να έχουν ξοδέψει αμέτρητες ώρες προπόνησης σουτάροντας πέναλτι. Ξανά ισόπαλο το σκορ. Τους αξίζει ένα μπράβο πραγματικά. Κατάφεραν και αντέδρασαν αμέσως στο χτύπημα που δέχτηκαν πριν από λίγο. Ίσως και ο αντίπαλος βέβαια να επαναπάθηκε μετά τον γκολ, αλλά ας πρόσεχε. Νόιερ την πετάει μακριά. Πλέον πρέπει να προσέχουν και οι δύο τις αντεπιθέσεις. Ψυχραιμία, κατοχή της μπάλας και αξιοποίηση των ευκαιριών είναι το σύνθημα και για τις δύο πλευρές. Ξεχύνεται μπροστά. Χάβερτς. Δεν άντεξε στην πίεση εδώ. Η προσπάθεια και από τις δύο μεριές είναι μεγάλη. Φαίνεται ότι το θέλουν πολύ. Νόιερ ελέγχει την κατάσταση. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Μίλερ. Ναι, πέρασε η παλιά. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Έξοχη πάσα και ευκαιρία. Για να δούμε τι κάνει το σουτ. Οχ, τι έγινε εδώ. Του το δίνει στο πιάτο. Είναι ευκαιρία. Αστόχησε στο σουτ.
Substitutions taking place. Η Γερμανία ετοιμάζεται για κάποια αλλαγή. Είχε ήδη αρχίσει να δείχνει σημάδια κόπωσης και νομίζω ήταν πολύ σωστή απόφαση του προπονητή να τον βγάλει εγκαίρως. Να και το βολέ. Λέων, το ρολόι μετράει αντίστροφα για το τέλος. Κίμιχ. Συγγνώμη, τι κάνουν εδώ? Κρίμα. Φαίνεται σαν να τα έχουν παρατήσει. Και κάνει σουτ. Σαν να παγώσαν όλοι εδώ για μια στιγμή. Και αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, το σφύριγμα της λήξης. Δεν έχουμε νικητή εδώ. Ο αγώνας λίγη ισόπαλος. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα είναι απογοητευμένοι και οι προπονητές με το εξαιρετικό ποδόσφαιρο που έπαιξαν και οι δύο πλευρές. Οι τελικές σου σκέψεις, Γιώργο? Μπράβο για την απόδοσή τους. Ήταν πραγματικά μια πολύ καλή ομαδική προσπάθεια. Κατάφεραν να ισοσκελίσουν το χαμηλότερο δυναμικό με σκληρή δουλειά και τρομερή θέληση. Τους αξίζουν συγχαρητήρια. Λοιπόν, αυτά και από το απόψινό παιχνίδι. Ευχαριστώ τον Γιώργο Θανάηλακη. Πλέον δεν υπάρχει άλλος χώρος.